κλιμάκιο του ΚΚΕ, επισκέφθηκε σήμερα την περιοχή εδώ στο Μάζι και στι Βαμβακές. Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, γιατί δεν έχει πάρει μέτρα για την πυροπροστασία, δεν έχει πάρει μέτρα για τον καθαρισμό του δάσους, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Έχει ευθύνες βέβαια, και γιατί μπροστά μας έχουμε νέα περίοδο που οι φωτιές θα είναι αυτές που τα κυριαρχούν, αλλά έχετε και η άλλη περίοδο με τις πλημμύρες. Απαιτείται άμεσα η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για την πλημμυρική προστασία στην περιοχή, γιατί θα θρυνήσουμε νέα θύματα από τις πλημμύρες στο επόμενο διάστημα. Έχει καταστραφεί κόσμος, πρέπει να καταγραφούν άμεσα οι ζημιές, να αποζημιωθεί στο 100% ο κόσμος για το βιός που έχει χάσει. Άλλοι χάσαν σπίτια, άλλοι έχασαν καλλιέργειες, άλλοι χάσαν τη δουλειά τους, όπως οι τροχαλιγητές, ναι. Και όλοι αυτοί θα πρέπει να αποζημιωθούν προκειμένου να επιβιώσουν το επόμενο διάστημα. Γιατί αυτοί που εργάζονταν με τη διευθύνη στο δάσος για πολλά χρόνια δεν θα έχουν εισόδημα και χρειάζεται να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους, είτε με το να παρακολουθεί η υλοτόμηση του δάσους, η καθαριότητα του δάσους και όλη αυτή η εργασία που απαιτείται για να μπορέσει να επανέλθει το δάσος χωρίς βέβαια να ιδιωτικοποιηθεί και χωρίς να φυτρώσουν αναμογεννήτριες ή άλλες δραστηριότητες οι οποίες ήδη ακούγονται στην περιοχή και οι κάτοικοι είναι πολύ ανήσυχοι για το μέλλον της περιοχής. Το κόμμα μας θα κάνει παρέμβαση και στη Βουλή και με ερωτήσεις και με επίκαιρες να φέρει τα προβλήματα της περιοχής και τα αιτήματα συνολικά των κατοίκων όλων εδώ των χωριών, των εξοχικών και ό,τι άλλο βρίσκεται στην περιοχή.